Όταν εξαναγκάζεις τον Θεό, πηγή η θεοσκέπαστη γη των μετεώρων. Που λες παιδί μου, Μιχάλη τον λέγανε, τον ήξερε εγώ προσωπικά, στη Μυτιλίνη ζούσε, σε ένα κεφαλοχώρι, άνθρωπος τίμιος, εργάτης, με φόβο Θεού πάνω του. Οικοδόμος ήταν, μεροδούλη, μεροφάη, όλη τη μέρα στη δουλειά και το βράδυ στο σπίτι, στην οικογένειά του. Είχε γυναίκα και 8 παιδιά, ούτε ένα ούτε δύο, 8 του Θεού τα είχε. Η γυναίκα του δεν εργαζόταν και να ήθελε που να ευκαιρίσει με 8 παιδιά. Ένα ημερομίσθιο και με αυτό, με τη βοήθεια του Θεού τα βγάζαν πέρα. Δεν τους άφηνε ο Θεός. Δεν τους άφηνε ο Θεός γιατί εκείνοι δεν τον άφηναν, κατάλαβες. Ήταν θεοσεβούμενη οικογένεια, η οικογένεια του κ. Μιχάλη παιδί μου. Από την εκκλησία δεν έλειπαν. Κυριακές, γιορτές και στη ζωή τους πολύ προσεκτικοί και με ελεημοσύνες επιπλέον όσο μπορούσαν. Τι να μπορούσαν δηλαδή από το υστέρημά τους οι άνθρωποι. Κυλούσε η ζωή τους ήσυχα και αυτοί δόξαζαν τον Θεό. Κάποτε όμως ήρθαν μέρες δύσκολες, αναδουλειές στο νησί. Άρχισε να στενεύει του κ. Μιχάλης. Πώς να τα καταφέρνει 10 στόματα να τρέφει καθημερινά και η καημένη η γυναίκα από την άλλη πιο πολύ δυσκολευόταν. Ξέρεις την άλλη να ξημερώνει και να μην ξέρει η μάνα αν θα βρει να ταΐσει τα μικρά της. Μαρτύριο σωστό για τη μητρική καρδιά. Και έφτασε και η μέρα που δεν είχε τίποτα στο σπίτι να δώσει τα παιδιά. Αδιανά όλα τα ράφια. Κοίταξε χλωμή, πανιασμένη τον άντρα της. «Αν σήμερα δεν φέρεις κάτι στο σπίτι», του έκανε, «να ξέρεις τα παιδιά θα μείνουν νηστικά, ούτε ψίχουλο δεν υπάρχει». Έφυγε ο Μιχάλης για την πιάτσα, μπας και βρει τίποτε. Στο δρόμο περνούσε έξω από τον κημητηριακό ναό του χωριού. Κοντοστάθηκε μια στιγμή και αμέσως το αποφάσισε. Άλλαξε το πρόγραμμά του. «Δεν θα πάω στην πλατεία, θα μπω εδώ». Μπήκε στην εκκλησία, έκανε το σταυρό του, άναψε το κερί και κατευθύνθηκε μπροστά στο τέμπλο. Έπεσε στα γόνατα, σήκωσε τα χέρια του και παρακαλέθηκε. 8 τα έχω, Χριστέ μου, δικά σου είναι, εσύ μου τα έδωσες, εσύ μου τα έδωσες, φρόντισε να τα θρέψεις, δεν έχουν τίποτα για σήμερα να φάνε». Έμεινε λίγη ώρα έτσι γονατισμένος και τέλος ξαναμίλησε. «Εγώ δεν φεύγω από εδώ, Χριστέ μου, αν δεν μου φέρεις να ταΐσω τα παιδιά μου, που δεν είναι δικά μου, δικά σου είναι», είπε και κατευθύνθηκε στο αναλόγιο, πήρε το ψαλτήρι και άρχισε να διαβάζει. Δεν θα είχε περάσει μισή ώρα και απ' έξω ακούστηκαν συνομιλίες. Στην αρχή δεν έδωσε σημασία. Μετά διέκρινε τη φωνή του παπά τους. Μιλούσε με κάποιον άγνωστο. Έπιασε μια λέξη αν άκουγε καλά. «Έναν οικοδόμο πρέπει να βρεις». Πετάχτηκε έξω. «Παπαγιάννη την ευχή σου». «Νάτος», φώναξε ο παπάς. «Τον ξέρεις τον Μιχάλη». Και αμέσως προς τον Μιχάλη. «Μιχάλη, τον γνωρίζεις τον Κύριο?» «Όχι», απάντησε εκείνος. «Είναι του Γρηγόρη του Μακαρίτης τώρα από τον Απάνω Μαχαλά. Μας ήρθε χθες από την Αμερική, χρόνια τώρα εκεί, 2 δεκαετίες κοντά, τον θυμάσαι?» «Άμα λες, παπά μου, 2 δεκαετίες, εγώ ακόμη δεν ήμουν εδώ. Μετά εγκατεστάθηκα στο χωριό». «Τον πατέρα του, τον Μακαρίτη, τον έχω ακουστά». «Κύριε Μιχάλη, είστε οικοδόμος?» «Ναι, παιδί μου. Ενδιαφέρομαι να φτιάξω τον τάφο των γονιών μου. Θέλω να χτίσω κάτι ωραίο, επίσημο, σαν τύβο. Σαν εικονοστάση, να χωράει κανείς να μπει μέσα, να ανάψει κερί, το καντήλι, κατάλαβες? Ξέρεις από τέτοια?» «Πώς δεν ξέρω, παλικάρι μου. Έχω φτιάξει κι άλλοτε». «Πόσα θέλεις να μου το φτιάξεις?» Κοντοστάθηκε ο κ. Μιχάλης. «Να πω 100.000 δραχμές, πήρε να σκέφτεται. Μην του φανούν πολλά. Να πω 70. 200.000 σου φτάνουν?» «Δεν διαθέτω περισσότερο, δέχεσαι?» «Δέχομαι, πάρτα», και του έδωσε στο χέρι φάκελο φουσκωμένο. Με τρεμάμενα χέρια ο κ. Μιχάλης, ο οικοδόμος, ξαναμπήκε στην εκκλησία.
έπεσε στα γόνατα μπροστά στο τέμπλο και έκλαψε. Ώρα πολύ. Κάποτε σηκώθηκε και ξεκίνησε για το σπίτι του, στη γυναίκα του και τα 8 παιδιά του, του Θεού όλα. «Κατάλαβες, παιδί μου», κατέληξε ο γέροντας ο πνευματικός. «Αυτός ο άνθρωπος με την πίστη του, την προσευχή του, έτσι που την έκανε, πώς να πούμε, τον εξανάγκασε το Θεό. Έτσι δεν είναι? Γιατί η πίστη, η αληθινή, η ακράδαντη, αυτό κάνει. Εξαναγκάζει το Θεό. Συμφωνείς?» Μουσική σταμάτησε Πανουδάκη με ένα μεγάλο ευχαριστώ. Επιμέλεια μοναχών, ιερού καθίσματος της μεταμορφώσεως Δυτικής Μάνης.